Chapter 25. Κεφαλαιονικος των πέμπτων. Φέστος ουν επί βάστη επαρχία μετά τρεις ημέρας ανέβη εις Ιεροσόλυμα από Καϊσαρέας. Εν εφάνισαν δε αυτό ο αρχιερέους καί οι πρώτοι των Ιουδαίων κατά του Παύλου καί παρεκάλουν αυτόν. Αιτούμεν οι χάριν κατά αυτού όπως μεταπέμψεται αυτόν εις Ιερουσαλήμ εν έδραν ποιούντες ανελέην αυτόν κατά την οδόν. Ομέν ουν φέστος απεκρίθε, δε ρέσθαι τον Παύλον εν Καϊσαρέα, εαυτόν δε μέλλειν εν τάχει εκπορεύεσθαι. Ουν δυνατόι εν ημίν φέσιν, συν καταβάντες, έτι εστίν εν το ανδρί τούτο, κατεγορέτος αν αυτού. Διατρύψας δε εν αυτοίς ημέρας πλέιους ε δέκα, κατά βάσεις Καϊσαρέαν, τε επαύριον καθίσας επί του βήματος, εκέλεουσεν τον Παύλον αχθέναι. Παραγενωμένου δε αυτού, περιέστησαν οι από Ιεροσολύμων κατά βεβικότες Ιουδαίοι, πολλά καί βαρέα αιτιώματα φέροντες κατά του Παύλου, χάου κίσχυον αποδέξαι. Απολογουμένου δε αυτού, ότι ούτε εις των νόμων των Ιουδαίων, ούτε εις το ιερόν, ούτε εις καϊσαράτι χέμαρτον. Ο φέστος δε, τοις Ιουδαίοις θέλουν χάριν καταθέσθαι, αποκριθέις το Παύλο είπεν, θέλεις εις Ιεροσόλυμα αναβάς, εκεί περί τούτον κρίνεσθαι επ' εμού. Είπεν δε ο Παύλος, επί του βήματος καϊσαρος εστός εμί. Χου με δέι κρίνεσθαι, Ιουδαίους ουδέν εδίκεσα, ως καϊσύ καλλιον επιγινώσκεις. Εμέν γαρ αδικό καί άξιον θανάτου πέπρα χάτι, ου παραϊτούμαι το αποθανέιν, ει δε ουδέν εστίν ον χούτοι κατεγορού σύν μου, ουδέις με δύνατάι αυτοίς χαρίσασθαι. Καϊσαρα επικαλούμαι. Τότε ο φέστος συλλαλήσας μετά του συμβουλίου απεκρίθε. Καϊσαρα επικέκλησαι, επί Καϊσαρα πορεύσε. Χημερών δε διαγενωμένων τινών, Αγρίππας ο βασιλέους καί Βερνίκε, κατέντεσαν εις Καϊσαρέαν, ασπασάμενοι των φέστων. Ως δε πλέιους ημέρας διέτριβεν εκεί, ο φέστος το βασιλέι ανέθετο τα κατά των Παύλων λέγον. Ανήρ τίσεστιν καταλελεημένος υποφέλικος δέσμιος. Περιού γενωμένου μου εις Ιεροσόλυμα, εν εφάνισαν οι αρχιερείς καί οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων, αιτούμενοι κατά αυτού δίκαιν. Προς ους απεκρίθεν, ότι ουκ εστίν έθος Ρωμαίοις χαρίζες θαίτινα άνθρωπον εις απόλεγαν, πριν ο κατηγορούμενος κατά πρόσωπον έχοι τους κατηγόρους, τόπονται απολογίας λάβοι περί του εγκλήματος. Συνελθόν τον ουν αυτον εν θάδε, αναβολήν με δεμίαν ποιεσάμενος, τε εξές καθίσας επί του βήματος, εκέλεουσα αχθέναι τον άντρα, περί ούστα θέντες οι κατέγοροι, ουδεμίαν αιτίαν επέφερον, ον χυπενόουν εγώ. Ζετέματα δέτινα περί τες ιδίας δεις ιδαιμονίας έχων προς αυτον, καί περίτινος Ιεσού, τεθνικότος, ον έφασκεν ο Παύλος ζέν. Απορούμενος δε εγώ την περί τούτου ζέτεσιν, έλεγον ειμπούλοιτο πορεύεσθαι εις Ιερουσαλήμ, κακέι κρίνεσθαι περί τούτον. Του δε Παύλου, επικαλεσαμένου τερεθέναι αυτον, εις την του σεβαστού διάγνωσιν, εκέλεουσα τερεσθαι αυτον, εωσού πέμψω αυτον προς Καϊσαρα. Αγρίππας δε προς τον φέστον έφε, εμπουλόμεν καί αυτός του ανθρώπου ακούσαι, ο δε αύριον φεσίν ακούσε αυτού.